Οι προετοιμασίες για την εβδομάδα μόδας στο Παρίσι ήταν πυρετώδεις και κράτησαν μέχρι και την τελευταία στιγμή σε όλους τους οίκους μόδας. Όλα έπρεπε να είναι στην εντέλεια ώστε να παρουσιαστούν οι κολεξιόν. Στην πόλη του Φωτός βρίσκονται τα κορυφαία μπραντς της υψηλής ραπτικής που δίνουν πολύ μεγάλη σημασία και στην παρουσίαση του οράματός τους. Η μόδα είναι ερμηνεία, είναι παράσταση, αλλά έχει να κάνει και με το κοινό. Δεν είναι κάτι που απλά βλέπεις σε ένα βίντεο. Προσαρμοστήκαμε στο να δουλεύουμε με διαφορετικό τρόπο λόγω της πανδημίας, αλλά στην πραγματικότητα η μόδα είναι να παρουσιάζεις ένα πραγματικό σόου. Ο οίκος Dior έστεισε την πασαρέλα και την παρουσίαση της κολεξιών άνοιξη καλοκαίρι 2022 στον κήπο του κεραμικού στο Παρίσι, πολύ κοντά στο Λούβρο. Το διάσημο μπραντ προχώρησε σε ριζικές αλλαγές, παρουσιάζοντας ένα σόου με τολμηρά χρώματα, αθλητικό στυλ και εμφανίσεις εμπνευσμένες από τη δεκαετία του 1960. Αν μη τι άλλο, τα έντονα πράσινα, πορτοκαλί και μπλε χρώματα απέχουν αρκετά από το chic που μας έχει συνηθίσει ο οίκος Dior. Επιστροφή στα catwalk και για τον Yves Saint Laurent, που πραγματοποίησε ένα εντυπωσιακό σόου στο Τροκαντερό κάτω από τον πύργο του Άιφελ. Ο γαλλικός οίκος ήταν ο πρώτος που αποχώρησε στην αρχή της πανδημίας από την εβδομάδα μόδας του Παρισιού, επισπεύδοντας την απόφαση να μειώσει τις εμφανίσεις στο γεμάτο καλεντάρι της παγκόσμιας μόδας. Η κολεξιόν που παρουσίασε ο Saint Laurent ήταν διαφορετική από τα συνηθισμένα και ως τώρα η καλύτερη σύμφωνα με τους ειδικούς. Σεξ απειλ και πολυτέλεια ήταν σε πρώτο πλάνο, συνδυάζοντας το δίδυμο ντύσιμο, δηλαδή το twinning, με την πρόκληση.